Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλησπέρα. Καταρχήν, πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου, σύντομα να καταθέσω δύο στοιχεία, γιατί ακούγονται πράγματα τα οποία διαστρεβλώνουν την αλήθεια και την υπονομεύουν κιόλας. Όσον αφορά την τοποθέτηση του συνάδελφου του Κιουτσούκη. Λέει ότι πού κουρελιάστηκε ο νόμος Χατζηδάκη. Όχι απλά τον κουρέλιασαν. Οι εργαζόμενοι στην Κόσκο τον πνίξανε στον πάτο της θάλασσας. Η Ομοσπονδία Οικοδόμων, υπογράφοντας κλαδική σύμβαση μέχρι 38% αύξηση στο μεροκάματο του οικοδόμου, τον κουρέλιασε πραγματικά, τον τζάκισε. Στην μεγαλύτερη και πιο εμβληματική επένδυση στην Ελλάδα που διαφημίζουν τόσο πολύ, στα μεταλλεία της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική, εκεί που απολύσανε πρόεδρο συνδικάτου, η εργατική τάξη τον κουρέλιασε πραγματικά αυτόν τον νόμο, συνάδελφοι. Αυτά να μην τα ξεχνάμε, γιατί όντως αυτά δίνουν κουράγιο και δύναμη και είναι η αλήθεια για την οργάνωση του αγώνα και τη συνέχιση και την κλιμάκωση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Συνάδελφοι, τώρα έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη. 57 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους. 16 φοιτητές από τα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο, γονείς, κόρες, γη, συνάδελφοί μας όλοι αυτοί. Ένα έγκλημα, αν θυμάστε, για το οποίο οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο προειδοποιούσαν καιρό πριν και κατήγγειλαν τις άθλιες απαράδεκτες συνθήκες και στο σιδηρόδρομο για τους εργαζόμενους, αλλά και για τους επιβάτες. Αλλά και τις διαχρονικές ευθύνες, αυτό μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, όλες αυτές τις ευθύνες που έχουν όλες αυτές οι κυβερνήσεις που βάλανε η κάθε μία το λιθαράκι της για την ιδιωτικοποίηση του σιδηρόδρομου, για να έρθουν αυτές οι άθλιες συνθήκες, για να έρθει το ξύλωμα των εργασιακών δικαιωμάτων, η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς, ακόμα και στο σιδηρόδρομο. Συνάδελφοι, για ποιον σταθμάρχη μιλάμε? Αυτόν που σε άλλο σταθμό είναι 24 ώρες εκεί ασταμάτητα ή που αλλού έλειπε, δεν υπήρχε? Για ποιες συνθήκες λοιπόν μιλάμε? Συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο ότι το έγκλημα στα Τέμπη δεν το λέμε τυχαία, δεν είναι ένας τίτλος. Ήταν έγκλημα. Και αυτές τις μέρες, ένα χρόνο μετά, η κυβέρνηση, διευθύνονται σύμβουλοι των εταιριών στον ΟΣΕ και τα λοιπά, πετάνε μπαλάκια μέσα στην εξεταστική και τα λοιπά, αποκρύπτοντας την αλήθεια για όλες αυτές τις ευθύνες και τις συνθήκες στις οποίες έχει έρθει μέχρι σήμερα ο σιδηρόδρομος. Εφάρμοσαν πολιτικές στη λογική κόστους-οφέλους. Δεν το λέμε τυχαία. Δεν είναι μια φράση, ένας τίτλος. Αυτή η λογική, συνάδελφοι, είναι που λέει το κεφάλαιο, έχει το δικαίωμα το κεφάλαιο να βάλει στο ζύγι από εδώ τα κέρδη και από εδώ οι ζωές των εργαζόμενων και τα δικαιώματά τους. Και δεν διστάζει, μάλιστα, να τσαλακώσει μέχρι και να αφαιρέσει ζωές εργαζόμενων. Αυτό έγινε στα Τέμπη. Αυτό έγινε το 2023 με 158 νεκρούς. Συνάδελφοι, την απεργία στις 28 του Φλεβάρη δεν τη βάλαμε έτσι τυχαία, δεν την προτείνουμε. Είναι ακριβώς ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη. Δεν θέλουμε όμως να κάνουμε ούτε μια απεργία μνημόσυνο. Η εργατική τάξη θρηνεί τα θύματά της και θρηνεί τη μνήμη τους. Αλλά θέλουμε να είναι μια απεργία, ένα βήμα ακόμα κλιμάκωσης της οργάνωσης του αγώνα και της πάλης για τα δικαιώματα των εργαζόμενων, για τις συλλογικές συμβάσεις, για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και όλα αυτά. Αν θυμάστε, οι απεργίες εκείνες που, να το πούμε έτσι, μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 20 μέρες, κατέβηκε στο δρόμο πάνω από 3 εκατομμύρια κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές, συνταξιούχοι, κάθε άνθρωπος που εναντιώθηκε σε αυτό το έγκλημα. Δεν κατέβηκε για να κλάψει, συνάδελφοι, απλά και μόνο. Κατέβηκε γιατί ήθελε να αναδειχτούν οι ευθύνες. Κατέβηκε γιατί το πάμε και όπου βγει, που αναγκάστηκε να ακουστεί στον ασύρματο από τον μηχανοδηγό, το λένε κάθε μέρα χιλιάδες εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς, φεύγοντας το πρωί από το σπίτι τους, που δεν ξέρουν άμα θα γυρίσουν. Τρεις μέρες πριν τα Χριστούγεννα, το ξέρει ο Ανδρέας, ένα συνάδελφος στη Θεσσαλονίκη, στο Καβαλάρι, σε ένα μαρμαράδικο, έχασε τη ζωή του, 55 χρονών. Ξέρετε τι μας είπε η γυναίκα του? Δεν θέλω αυτό που έγινε να ξεχαστεί και δεν πρέπει να ξαναγίνει. Μακάρι ο άντρας μου να είναι ο τελευταίος. Καταλαβαίνετε, ρε συνάδελφοι, συνειδητοποιείτε τη βαρύτητα αυτής της κουβέντας και το τι περνάνε εδώ και ένα χρόνο οι οικογένειες των θυμάτων του εγκλήματος αυτού στα Τέμπη. Επέτρεψέ μου, θα ολοκληρώσω σύντομα. Συνάδελφοι, θέλω, γυρνώντας στη Θεσσαλονίκη, να μην ντρέπουμε.
Θέλω να πάω με το κεφάλι ψηλά και να μπορώ να κοιτάξω τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων που χάσαν τη ζωή τους κατάματα και να τους πω ότι συνεχίζουμε. Ότι αυτό το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί. Ότι ο αγώνας αυτός, τα κέρδη του στις ζωές μας, συνεχίζεται και στις 28 του Φλεβάρι και στις 17 του Απρίλη και όποτε ακόμα χρειαστεί. Αυτό πρέπει να κάνουμε, συνάδελφοι, σήμερα εδώ πέρα. Ειδικά καλό όλους τους συναδέλφους, αλλά ειδικά περισσότερο όλους τους συναδέλφους από τη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά τους συνδικαλιστές από τη Θεσσαλονίκη να πάρουν μια τέτοια απόφαση. Συνάδελφοι, κλείνω αυτό. Αν προλαβαίνουμε, δεν θα το απαντήσω εγώ. Να το απαντήσει ο συνάδελφος, δεν είναι προσωπικό, να το απαντήσει ο συνάδελφος, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και ο γραμματέας, που σε λιγότερο από 24 ώρες εκείνη τη μέρα, σε τηλέφωνα, σε ένα μαραθώνιο συνεννοήσεων και συναντήσεων, καταφέραμε να οργανώσουμε μια πολύ μεγαλειώδη απεργία για το έγκλημα των Τεντοντεμπών. Και να θυμάστε το εξής και να ξέρετε, ότι μέσα από εκείνον τον αγώνα ήταν η θριαλίδα για να δημιουργηθούν στην πόλη μας σωματεία σε κλάδους και χώρους δουλειάς που δεν υπήρχαν μέχρι τότε. Αυτά, συνάδελφοι.